Είμαι ο Γιάννης. Εγώ είμαι ο Χριστός. Είμαι ο Κωστάς. Είμαι ο Γιάννης. Είμαι η Βάνια. Και όλοι μαζί είμαστε η Thraxion. Μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε μέσα από μια όμορφη παρέα. Ο ένας γνωστός του άλλου και με συνδετικό κρίκο ένα γλέντι. Ο κόσμος πέρασε μια βραδιά ψάχνοντας να βρει κίνητρο να μας φέρει σαν μία ομάδα. Οπότε, αφού όλο αυτό ήταν τόσο μαγικά όμορφα φτιαγμένο, είπαμε γιατί και όχι. Και λίγο καιρό τώρα έχει που δημιουργήθηκε η ομάδα και όλοι μαζί πορευόμαστε μέσα από αυτό το όνομα, το οποίο αφορμή του ήταν μια όμορφη ιδέα του Κώστα. Δυσκολευτήκαμε, η αλήθεια είναι, να καταλήξουμε στο όνομα, αφού πήραμε την απόφαση να γίνουμε ένα σχήμα. Το όνομα κυρίως επιλέχθηκε γιατί η περιοχή που θέλαμε να παίξουμε ήταν η Θράκη. Οπότε μετά από πολλές σκέψεις, ιδέες και προσπάθειες, μια ιδέα ήταν δική μου και ήταν το όνομα Θράξη. Είναι ένας συνδυασμός και της Θράκης κατ' επέκταση του πρώτου συνθετικού και το Άξιον ή Άξιο που είναι το δεύτερο. Είμαστε στην όμορφη Ξάνθη, καλεσμένοι του Συλλόγου Ιδρυτών Ξάνθης, με αφορμή τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Μια όμορφη διοργάνωση, με πολύ έντονα συναισθήματα. Περάσαμε πολύ όμορφα. Ο κόσμος της Ξάνθης μας έδειξε για πρώτη φορά ως παρουσία εδώ. Πολύ αγάπη και έντονα συναισθήματα. Έντονα συναισθήματα, όπως είπε και η Βάνια, και για μένα μάλλον σημαίνει λίγο περισσότερα. Γιατί κάθε φορά που είτε έρχομαι είτε απλά σκέφτομαι την πόλη της Ξάνθης, θυμάμαι πολλά. Γιατί μου θυμίζει τα μαθητικά μου χρόνια, που από την πρώτη γυμνασίου έως και τη δευτέρα λυκείου, ερχόμουν κάθε χρονιά ανελιπώς σε αυτήν την όμορφη πόλη, για το φεστιβάλ Πόλης Ονείρων, αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Μια πανέμορφη εμπειρία, που νομίζω ίσως είναι από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης αυτής. Αποτέλεσε, φαντάζομαι, όπως για μένα, έτσι και για όλους τους υπόλοιπους μαθητές που συμμετείχαν, μια πανέμορφη εμπειρία. 1500 και πάνω ίσως άτομα να συμμετέχουν όλοι μαζί σε μια συναυλία, πρόβες για 5 ημέρες συνεχόμενα. Ήταν σίγουρα κάτι ανεπανάληπτο. Και θα πρότεινα σε οποιοδήποτε βρίσκεται σε αυτή την ηλικία μαθητή, είτε είναι σε μουσικό σχολείο, είτε πρόκειται να πάει, να το κάνει σίγουρα. Αυτά. Μουσική και μνήμη. Μουσική και θύμησες. Όμορφο πράγμα. Η μουσική σε γενικότερο πλαίσιο και σε αυτό που εκπροσωπούμε. Είναι καλό να υπάρχει στις ζωές μας, πρωτίστως γιατί μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους, αλλά σε αυτό που προσπαθούμε να παραδώσουμε και εμείς στις νεότερες γενιές, είναι όλες αυτές οι μνήμες των προγόνων μας, όλες οι θύμησες, τα τραγούδια των παππούδων μας, τα απλά τραπέζια σε απλές μαζόξεις ανθρώπων. Και με αυτόν τον τρόπο δεν χάνονται όλα αυτά που μας κάνανε αυτό που είμαστε τώρα. Ένας κρίκος, ο οποίος
δεν πρέπει να επιτρέψουμε να σπάσει. Πρέπει να ξέρουμε από πού ξεκινάμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι παραπάνω. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο της μουσικής, της παράδοσης, του έντονου πλούτου που έχουμε σαν τόπο. Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος με πολλά ακούσματα και μπορεί να εκφραστεί οποιοδήποτε σε χαρά, σε λύπη, στα πάντα. Και είναι καλό να ξέρουμε από πού προέρχονται όλα αυτά. Και πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας για να μην σταματήσει ποτέ η καρδιά του να χτυπάει πάντα. Και γενικά είμαστε πολύ τυχεροί που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, πιστεύω. Δηλαδή και μέχρι αύριο μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα. Αλλά το πόσο τυχεροί είμαστε που ασχολούμαστε και πόσο μάλλον και με αυτή τη μουσική, το βλέπω και τα παιδιά, το ζούμε. Μόνο ευχαριστώ για όλα. Παιδιά, πείτε και εσείς τίποτα. Μας έχει να ασχοληθεί από την πιο νεαρή ηλικία κάποιος για να καταλάβει το βάθος και την ουσία που έχει όλη η παράδοση, που είναι πλούσια η δική μας. Πόσο μάλλον της Τράκης, που άλλωστε εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στην Ξάνθη. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι και δικό μας, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει έτσι, αλλά αυτό βασίζεται επειδή όλοι από μικροί είμαστε από τα σκαριά μας στο κομμάτι της παράδοσης. Μόνο έτσι μπορείς να καταλάβεις την ουσία της παράδοσης, της παρέας, του απλού, του αγνού πράγματος που υπάρχει βαθιά στην ψυχή κάθε ανθρώπου που είναι δεμένος με τη Θράκη, τη Μακεδονία, τον Πόντο, την Κρήτη, όλα τα νησιά της Ελλάδος, τα πάντα. Και αφού όλοι είπαν από κάτι και έμεινα εγώ να πω, γιατί άμα δεν πω δεν θα βγει ωραίο βέβαια, να τονίσω πως είναι πολύ ευχάριστο και προς εμάς αλλά και προς γενική εικόνα ότι πολλοί νέος κόσμος ασχολείται πιο ενεργά τα τελευταία χρόνια, μετά τον κορονοϊό ειδικά, με την παράδοση και συγκεκριμένα με την παράδοση της Θράκης. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις παιδάκια ηλικίες από 7-8 χρονών μέχρι παππούδες 70-80 ετών να ζούνε τη στιγμή μαζί με εμάς, να μπορούμε να τους περνάμε εμείς τη φλόγα, να πούμε, και να μαθαίνουμε βέβαια και εμείς από τους παλιούς και να μαθαίνουμε και στις επόμενες γενιές. Και γενικά είναι κάτι τέλειο, γιατί εγώ να πω που μπήκα τελευταίος στο σχήμα, εγώ πρώτα περνάω καλά με τον κόσμο, δηλαδή κουστάρω αυτό το πράγμα, δηλαδή γίνεται κάτω αυτό που γίνεται και το ευχαριστιόμαστε απίστευτα. Δηλαδή πιο πολύ, πώς θα το πω, δεν το λέω για τα παιδιά, αλλά πιο πολύ ευχαριστιόμαστε αυτό το πράγμα με τον κόσμο παρά το μεταξύ μας. Εντάξει, αστειεύομαι εννοείται. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό και ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους της Ξάνθης, όλους. Γιατί δεν είναι μόνο ο Σύλλογος Ιβρητών που μας κάλεσε, είναι και πολύ σύλλογοι όπως είδα. Και γίνεται σε αυτές τις γιορτές ένα τρομερό σκηνικό. Σε κάθε γωνία έχει στημένες μπάντες, παίζουν. Έχει και παραδοσιακές, έχει και λαϊκές, έχει τα πάντα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος το στηρίζει αυτό το πράγμα. Και μακάρι να υπάρχει η δύναμη, το μεράκι, η όρεξη αυτού του ανθρώπου να το κάνουν για πολλά χρόνια, γιατί είναι πολύ σημαντικό πια εδώ. Και γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος της Ξάνθης που έρχεται, έρχεται τα περίχωρα, από όπου μπορούν τέλος πάντων, που τους είναι εύκολο. Είναι πρώτη φορά ήρθαμε σε αυτό, εμείς σε αυτές τις γιορτές συγκεκριμένες. Ήταν εκπληκτικά και καλή δύναμη στους ανθρώπους να το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί είναι τόσο σημαντικό που θα το καταλάβουμε και εμείς μεγαλώνοντας. Καλή αντάμωση λοιπόν. Αυτά φίλες και φίλοι από μας και αυτή την Κυριακή παρακολουθήσατε την εκπομπή «Υπεύθυνα μαζί».
Είμαι ο Διονύσης Βοριάς. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από YouTube τα αποσπάσματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια καλή εβδομάδα.